Για ακούστε τι έγινε σήμερα στο νέο πρωινό στα FM με τον Λουκά και την Νικολέτα. Έχουμε να ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Α, λοιπόν, ξέρεις τι είπε. Βγήκε ο Στίβεν Χόκινγκς. Ναι. Ξέρεις ο κύριος με το φίλο. Ναι, αυτό. Δεν είναι σωστό το κάνεις, αλλά κατάλαβα ποιον λες. Αυτό στέκεται λίγο περίεργα. Γελάει ο Νάσος. Και είπε ότι η γη έχει ακόμα 1000 χρόνια ζωή. Και αν δεν βρούμε. Εμείς ξεπερνάμε. Ναι, μα νοιάζει, μωρέ. Είναι σαν να λες δεν κάνω ανακύκλωση γιατί δεν θα ζω. Εγώ κάνω ανακύκλωση 5 χρόνια τώρα. Έχουμε την ταινία της ημέρας που είναι η ταινία που έχει συζητηθεί όσο καμία άλλη, όχι τόσο για την υπόθεσή της, αλλά λόγω. Ναι. Τάρατα τζουμ. Όταν εννοείς τίμιο θρίλερ, πώς το εννοείς το τίμιο? Το χέλα τίμια, αυτό είναι ένα πράγμα. Τίμιο θρίλερ θεωρώ αυτό που θα κοιτάξει 150.000 φορές πίσω σου μέχρι να φτάσει στο Max το πάρκινγκ στο σινεμά. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι αυτό που δεν θα δω ποτέ. Ταινία. Πρώτα απ' όλα βγάζω τα γυαλιά και δεν το βλέπω. Ξέρεις τι κάνω. Έχω την ασφάλεια των γυαλιών. Αν βγάλω τα γυαλιά, δεν βλέπω. Άρα δεν έχω γυαλιά στο τηλεφώνο. Όχι, δεν βλέπω, δεν παρακολουθώ. Φοβάμαι. Και τι κάνεις, γιατί το απλά... βάζω στην τσέπη και κοιμάμαι. Σινεμά ή σπίτι. Σινεμά. Και σπίτι, γιατί πας τότε. Άμα δεν μου αρέσει ταινία, τι να κάνω. Να κάθομαι να τη βλέπω. Γιατί πας να τη βρει ταινία, μα γιατί δεν πάει η άλλη. Ποιοι είναι οι άλλοι. Παρέα. Ποια παρέα. Η άλλη παρέα, η υπόλοιπη παρέα. Ξέρεις, δεν είμαι μόνος μου στον κόσμο. Δεν μπορούσες να μην τους βλέπεις, είναι φανταστική σου φίλη, γι' αυτό ρωτάω. Δεν μπορούσες να μην τους βλέπεις, είναι φανταστική σου φίλη, γι' αυτό ρωτάω. Τι λες, παιδί, ακούω ότι 6 εισιτήρια έτσι και πλάκα, δηλαδή και μόνος μου και οι 5 και δεν σκαρέκλε. Ναι. Και μετά να έρθει εδώ να σου και να μας πει, παιδιά, δεν μου πλώσω τα παιδιά αυτές στο εισιτήριο που τους πήρεξε τα εισιτήρια. Τα ευχάριστα ότι είναι ότι ο Αντώνης ο Κανάκης θα κάνει κανακάκι. Αυτό πάλι το πάει και στην εκπομπή μου, στο Μακεδονία. Με την 2 χρόνια σύντροφό του. Ποια είναι αυτή, παιδί μου? 2 χρόνια σύντροφό του. Δεν αποκαλύπτει, δεν αποκαλύπτει καθόλου. Δεν θέλει ποτέ να μιλήσει για τις σχέσεις και τα προσωπικά του. Μα ποια είναι, παιδί μου, κανείς δεν. Μπράβο. Μπράβο, όχι, Αντώνη. Μπράβο. Μπράβο που το έχεις προστατέψει και δεν ξέρει κανείς, μα κανείς τίποτα. Είσαι κύριος. Το που θέλω να σας πω. Το έχω πλην τίμη. Και ο λόγος που μας τραβάει την προσοχή συγκεκριμένη ταινία, η οποία γίνεται του αίματος, είναι ότι είναι βασισμένη στο μόνιμο comic book του Τάρεν Λιν Μπούσμαν, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης και ο σκηνογράφος του Show 2, του Show 3, του Show 4, του Show 5. Και πάει λέγοντας. Γι' αυτό το λέω λοιπόν. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να απολαύσετε την ταινία Το Σφαγείο. Και μία είδηση που αφορά εγκυμοσύνη. Και βλέπουμε τώρα αυτή για την κοπέλα του Αντώνη Κανάκη. Ότι ήταν με προχωρημένη εγκυμοσύνη το καλοκαίρι. Πώς είναι δυνατόν να το μαθαίνεις και να κυκλοφορεί για ένα τόσο γνωστό πρόσωπο μήνα Νοέμβρη? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λένε στα άρθρα για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του. Ότι το καλοκαίρι ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Το καλοκαίρι οι ρεπόρτες κάνουν διακοπές. Τι λες καλέ για τέτοια είδηση. Αυτή, όταν είπαμε θάνατος, μωρά και σκυλιά, είναι η νούμερο ένα είδηση. Έχεις 850.000 κλικ στο site. Οι χώρες με τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο είναι στη θέση νούμερο 10 οι Φιλιππίνες. Βέβαια το περίμενα, ποτέ σε στορκίζομαι. Παρότι είναι πολύ ωραίες κοπέλες, θεωρώ παιδί. Κανονικές ή αυτές που έχουν εγχείρηση? Στελάρι είναι αυτές, ρε. Το ίδιο είναι, δίπλα είναι. Στη θέση νούμερο 9 είναι η Μεγάλη Βρετανία. Διαφωνώ κάθετα. Δεν μπορώ δηλαδή με τίποτα. Αυτό είναι πλέον. Κοίτα, μάθανε και οι φωτογράφοι που βάλανε. Κοίτα, ότι τι. Αυτή είναι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Ναι. Άκου, Νάσο. Όπου ο τύπος λέει πέθανε ο άνθρωπος στον ύπνο του έπειτα από πτώση κατά διάρκεια της νύχτας στο Λος Άντζελες, στο σπίτι του. Το φοβερό είναι ότι πραγματικά απλά έπεσε από το κρεβάτι. Άρα ήσυχα και θόρυβα από την άλλη και ήταν όπως ήταν πόσο εγώ, 82. Ναι. Μια χαρά. Επιβεβαιώνω για άλλη μια φορά, ξέρεις, αυτό ή το αποπέσιμο ή το απο... Τροπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος και Νικολέτα Ράλλη. Καθημερινά 8 με 10. Ξυπνάς μαζί τους.